Λοιπόν, βροχή τα μηνύματά, δεν θα προλάβουμε να τα διαβάσουμε όλα. Πολύ γρήγορα θα πάμε στον κύριο Μπούρλο να το θέσουμε κάποια από αυτά. Πολύ γρήγορα. Έχει να μα πει πολλά. Θα πάμε στον κύριο Γόρη μετά. Κύριε Μπούρλο, από την Καλυθέα ρωτάει ένα φίλο ποιε είναι οι προποθέσει για να πάρει κάποιο την κατώτερη σύνταξη σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Μπορεί να πάρει με 4.500 ημέρες ασφάλιση στα 67 πλήρη ή στα 62 μειωμένη, εφόσον έχει πριν τα 62 την τελευταία πενταετία ανά 100 κατέτος ημέρες ασφάλισης. Λοιπόν, κάνα δύο φίλοι μας έχουν στείλει μηνύματα σε σχέση με το σήμερα πήραν σύνταξη, λέει, ήταν 20 ευρώ λιγότερο από τον προηγούμενο μήνα. Αυτό που σας έλεγα ότι έχει διαφοροποιήσει. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Δεν ξέρω, θα μας το πει μετά ο κ. Κοκόρης αυτό. Γιατί δεν ισχύει στην Ελλάδα ότι και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να παίρνουμε αναλογική σύνταξη σε σχέση με τα χρόνια της δουλειάς μας, ανάλογα με τα χρόνια της δουλειάς μας? Κοιτάξτε, αυτό θεσμοθετήθηκε με το νόμο του 2010, το 3863, αλλά ισχύει για αυτούς που πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 1η-1η του 2011. Για τους φρέσκους δηλαδή. Για αυτούς που πρωτοασφαλίστηκαν τώρα. Για να βγουν σύνταξη μετά από 30-40 χρόνια, 50. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Δεν ισχύει, ήταν ένα διαφορετικό σύστημα μιας άλλης λογικής, συλλογικής ανταπόδοσης, όχι ατομικής ανταπόδοσης, και προφανώς γι' αυτό δεν ίσχυε. Λοιπόν, είμαι 58 ετών, άνεργος 3 χρόνια, είχα 4.100 ένσημα και μου λείπουν 400. Αν μπορώ να εξαγοράσω ένσημα στρατού, λέει, προλαβαίνω? Μπορεί, αλλά στην ηλικία αυτή δεν μπορεί να πάρει σύνταξη. Πότε θα πάρει? Με τα ένσημα αυτά, αν δεν είναι βαρέα 67. Τα ένσημα, θα μπορέσει να πάρει στα 67. Α, πριν μείνει τόσο καιρό. Είμαι 62 ετών, έχω 8.500 και τα 7.500 είναι βαρέα. Παίρνω προσωρινή σύνταξη εδώ και 2 χρόνια και παίρνω 500 ευρώ. Πότε θα βγει η οριστική μου σύνταξη? Εξαρτάται από το υποκατάστημα. Αν είναι υποκατάστημα Αθηνών, στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται κοντά στα 2 χρόνια ή λίγο περισσότερο από τον 1,5. Και κάτι τελευταίο να διαβάσω από τις περιπτωσιολογίες. Είμαι 66 ετών, από τη Σύρο. Ένας φίλος, έχω 23 χρόνια στον ΟΑΕ και 5 χρόνια οικοδομικά. Έπαθα ατύχημα. Είμαι άνεργος το 2000. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη, αν μπορώ να βγω κάποια στιγμή? Αν συνεχίζει την ασφάλιση στον ΟΑΕ, μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότηση στον ΟΑΕ. Ο ΟΑΕ θα απορρίψει, θα διαβάσει το ΙΚΑ και θα πάρει σύνταξη από το ΙΚΑ και στην ηλικία αυτή. Μάλιστα. Να μην διαβάσω άλλα για να πάμε στα γενικότερα. Γιατί... Είδες πώς λύνονται τα θέματα. Θα δώσω μια απάντηση, κύριε Ξενάκη, στο θέμα της παρακράτησης. Ναι, ναι, ναι. Όταν προστίθεται μια επικουρική στην κύρια, ναι, τότε γίνεται παρακράτηση του φόρου στο συνολικό ποσό, οπότε μπορεί το ένα ποσό ή να ήταν παντελώς αφορολόγητο ή ήταν σε μικρότερη φορολογική κλίμακα. Οπότε στο τέλος του έτους αυτή η διαφορά θα συμψηφιστεί. Δηλαδή αυτό που θα παρακρατηθεί τώρα δεν θα παρακρατηθεί στο έτος ή θα προκύπτει διαφορά στο τέλος του έτους σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι είχα δύο κομμάτια. Ένα ξεχωριστά ήταν η βασική σύνταξη, η κύρια σύνταξη, από την επικουρική. Οπότε στην επικουρική μπορεί να μου είχαν κρατήσει καθόλου. Μπαίνοντας η επικουρική μέσα στην κύρια σύνταξη, μου παρακρατούσαν στο τέλος με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Τώρα δεν θα παρακρατηθεί στο τέλος, έχει παρακρατηθεί ενδιάμεσα με το 20άρικο που κρατήσει. Αυτό που διαμαρτύρεται ο κόσμος ότι μετά από 2-3 χρόνια πριν τη σύνταξη το εφάμπαξ. Αυτό επιχειρούμε με κάθε τρόπο να περιορίσουμε το χρονικό διάστημα, κύριε Κουρή, και το έχουμε περιορίσει. Και προς το τέλος του 2015 θα μπορούμε να έχουμε πλήρη καταγραφή του ασφαλιστικού βίου. Προβλέπεται να έχουμε ολοκληρώσει το ενιαίο κέντρο απονομής συντάξεων, δηλαδή να είναι ένα το κέντρο απονομής, είτε είναι συντάξεις του ΙΚΑ, είτε είναι του ΟΑΕ, είτε είναι του ΕΤΑ ή οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικού οργανισμού, και ο υπολογισμός να γίνεται την ίδια ακριβώς στιγμή. Άλλο η απονομή και άλλο ο υπολογισμός. Αυτό με διαδοχή ασφάλιση κρατάει χρόνο πολύ. Δηλαδή. Αυτό, ναι, πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη διαδικτύωση. Γιατί έχουμε φακέλους, δεν υπάρχει ακόμη το μηχανογραφικό σύστημα, οπότε να υπάρχει άμεση πληροφόρηση μεταξύ ΟΑΕ και ΙΚΑ. Άλλα τα πληροφοριακά συστήματα ήταν του ΟΑΕ, άλλα ήταν του ΙΚΑ. Και γι' αυτό, από ό,τι θυμάστε, και οι ψηφιακές πλατφόρμες που υπήρχαν δεν είχαν τη δυνατότητα το ΟΑΕ να έχει την ευχέρεια στις συναλλαγές όπως είχε το ΙΚΑ που ήταν παλαιότερο το ίδρυμα από τον ΟΕ. Αν είχε περάσει το ασφαλιστικό επιγεννήτσι, πώς ήταν η κατάσταση σήμερα? Διαφορετική. Ήταν σημαντική, δηλαδή μεταρρύθμιση. Ναι, αλλά τώρα όμως μου δίνεται το εξής ερέθισμα. Να επιβεβαιώσετε αυτά που λέγαμε πιο μπροστά. Μας πιέζει ο χρόνος και ότι δεν έχουμε ηλεκτρονικό υπολογιστή να πατάμε κουμπιά και από τη μια μέρα στην άλλη να λυθεί το ασφαλιστικό. Άρα λοιπόν τα ανησυχητικά σημάδια και τα καρκινώματα του ασφαλιστικού είχαν εμφανιστεί από το 2001. Δεν έγιναν τότε καθόλου μα καθόλου αλλαγές και φτάσαμε σήμερα εδώ που φτάσαμε. Η μεγάλη αγωνία δεν ήταν το όταν γεννήθησε. Ήταν όταν ήταν ο Γρηγόρης ο Σολωμός, 85-87. Από τότε λέγανε τελειώνουμε.
Άρα δεν είχα την τόλμη. Ο φίλος Δημήτρης Τσαγκάρης μας παρακολουθεί και μου στέλνει ένα μήνυμα και έχει δίκιο. Θέλω να ρωτηθείς σε ποια χώρα της Ευρώπης γίνεται εκπομπή με αντικείμενο σαν αυτό που έχετε εσείς απόψε. Λέει, αυτά είναι Αφγανιστάν, έχει δίκιο. Δηλαδή το ότι όλος ο κόσμος δεν έχει εικόνα. Τι γίνεται τα ασφαλιστικά του, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Έτσι, τι έχει απόλυτη δίκιο. Παθογένειες ετών, Σωτήρη μου. Όλα μαζί τα οποία έχουν ξεσπάσει 40, τώρα. 40 είναι, χρόνια ξέσπασαν και μέσα. Και δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει. Αυτό περιγράφει. Έχει δίκιο. Κύριε Ξενάκη, δεν φαίνεται περίεργο, παράξενο, πρωτόγνωρο σε μια χώρα να μην ξέρει η πολιτεία πόσος είναι ο αριθμός των συνταξιούχων, πόσο είναι το ποσό των συντάξεων. Ποιος φταίει αυτό, η πολιτεία φταίει αυτό. Δεν φταίει ο πολίτης. Μήπως δεν φταίει η πολιτεία. Λέω, ναι. Αλλά θέλω όμως να καταδείξω και το μεγάλο αριθμό των αλλαγών που έγιναν αυτά τα δύο χρόνια. Ναι. Και να σας πω ότι από τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορεί να γίνουν θαύματα. Ναι. Γι' αυτό είπα στην αρχή μου, είπατε αισιόδοξος. Παλεύουμε καθημερινά. Αν δεν πιστεύουμε ότι θα αλλάξει κάτι που κάνετε ωραίες τομές, για παράδειγμα το ΚΕΑΟ, ήταν μια πρωτοποριακή εξέλιξη. Μάλιστα, πολύ διαφημισμένη ήταν ο συμψηφισμός του ΦΠΑ, των επιστροφών του ΦΠΑ με τις ασφαλιστικές εισφορές. Πολύ ωραία τομή. Τι γίνεται και δεν προχωράει αυτό όμως? Γιατί ήταν και διαφημισμένο, ήταν πραγματικά κάτι το οποίο βοηθάει τις επιχειρήσεις. Για ποιο λόγο υπάρχουν εμπλοκές εκεί? Κύριε Μαρκόπουλε, το ΚΕΑΟ έχει έναν μακροπρόθεσμο στόχο, θα έλεγα. Και σωστό είναι στη φιλοσοφία του. Είναι ένα μεγάλο project. Δηλαδή, το ΚΕΑΟ έχει ένα διαφορετικό προσανατολισμό. Αυτή τη στιγμή σε προσωρινό στάδιο μέχρι του 2016 θα εισπράττει όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ από τα 4 μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι, αλλά με το ΦΠΑ που πρέπει ο κόσμος να το συμψηφίσει. Θα σας πω. Το ΙΚΑ, ο ΑΕ, ΕΤΑΑ και ο ΓΑ. Συγχρόνως όμως, επειδή τι διαπιστώναμε στην πράξη? Ότι ο άλλος δεν είχε πληρώσει την εισφορά στο ΙΚΑ ή στον ΟΑΕ και είχε να πάρει επιστροφή ΦΠΑ 20.000 ευρώ. Έγινε λοιπόν ένα σύστημα ώστε να γίνεται παρακράτηση των ποσών που επιστρέφονταν για εισόδημα ή για ΦΠΑ. Και πιστεύω ότι αυτό το μέτρο είναι δίκαιο. Το πρώτο. Το δεύτερο. Μία εβδόμου του 2017 το πρόγραμμα λέει ότι θα έχουμε νέα ίσπραξη φόρων και εισφορών. Κάτι το οποίο γίνεται σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και εμείς βάλαμε σε χρονικό όριο τα τρία χρόνια. Είναι το μικρότερο χρονικό διάστημα που έχει γίνει ποτέ σε χώρα που εφαρμόστηκε το παρόμοιο αυτό σύστημα. Με τον ΟΑΕ τι γίνεται. Με τον ΟΑΕ τώρα κατατίθεται σε μια τροπολογία, δεν θυμάμαι ποιο υπουργείο είναι. Αυτή τώρα όμως αυτές τις μέρες, οπότε θα παρατεθεί μέχρι 31/12 του 2016, για μία διετία δηλαδή ακόμη, η δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κλάσης, μία ή δύο δηλαδή κατώτερες ασφαλιστικές κλάσεις. Κλίμακες που λένε, κλίμακες. Ναι, κλίμακες. Και αυτό σημαίνει όφελος περίπου στα 45 μέχρι 100 ευρώ σε μηνιαία βάση. Το πρώτο και το δεύτερο με την ευκαιρία, μιας και μιλάμε για ασφαλιστικά ταμεία, να πω και το ΟΓΑ. Στο ΟΓΑ αυτές τις μέρες θα γίνει μία κλήρωση στις 5 Δεκεμβρίου, όπου μητέρες που έχουν γεννήσει 4 τέκνα θα πάρουν 1.000 ευρώ, 450 θα είναι οι δικαιούχες. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν υποβληθεί 5.000 αιτήσεις. Είναι όμως ένα βήμα... Μία στις 10 θα Ναι, αλλά μπορεί να φτάσουν 10.000 αιτήσεις. Μέχρι τώρα λέω μία στις 10. Ναι. Θέλω όμως να πω, κύριε Ξενάκη, σαν μέτρο. Κύριε Κουρή, ένα καταφύγιο, μια ομπρέλα προστασίας. Που αν εδώ έρθει και προσθεθεί. Με ισοδηματικά κριτήρια, έτσι δεν είναι? Με ισοδηματικά κριτήρια. Όχι. Τα κριτήρια είναι διαφορετικά εδώ. Είναι 4 τέκνα, να τα έχει γεννήσει η μητέρα, να είναι ανήλικα, εκτός αν έχω και άτομο με αναπηρία, πρέπει να είναι 67% και πάνω, ή να σπουδάζουν μέχρι 24 ετών. Εντάξει. Για περισσότερες πληροφορίες, γιατί υπάρχει το πρόγραμμα της αγροτικής εστίας του ΟΓΑ, μπορεί να γίνει κάτι καλό για τις πολύτεκνες μητέρες, γιατί οι πολύτεκνοι με τα φορολογικά μέτρα τα τελευταία χρόνια έχουν τιμωρηθεί που έχουν κάνει παιδιά. Έτσι. Κύριε Ξενάκη, να το ολοκληρώσω όμως αυτό. Ολοκληρώστε το. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως αυτό εδώ το μέτρο. Είναι καταφύγιο. Είναι ομπρέλα προστασία. Μετά θα έχουμε καθολική εφαρμογή. Από 350. Βήμα-βήμα, κύριε Ξενάκη. Εγώ να μην πω όμως ότι είναι 13 οι Δήμοι και είναι 350. Μακάρι. Αυτά τα λεφτά έχει η χώρα, αυτά δίνει. Μακάρι να είχαμε να δώσουμε δεκαπλάσια λεφτά. Μάλιστα. Μετά λοιπόν, να πάμε στην καθολική εφαρμογή. Βήμα-βήμα. Λοιπόν, σχέδιο δείχνει αυτό, κύριε Κουρή. Στον ΟΑΕ που ζητάνε να μην πληρώνουν.
όταν πάει για συνταξιοδότηση, να πληρώσει τις φορές που δεν μπορείς. Είναι μέχρι 20.000 ευρώ. Αυτό είναι νόμος, χρειάζεται αλλαγή του νόμου για πάνω από 20.000. Αυτό λένε, αυτό λένε. Σε ναι. Αλλαγές κλίμα. Με κλίμα και ο κύριος Καβαθάς το προτείνει. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένας εντονότατος προβληματισμός. Είναι που εξέταση το ζήτημα αυτό, το εξετάζουμε, είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα πλαφόν για να έχει και ισροή το σύστημα, για να μπορεί να δίνει συντάξεις. Τα εξυπρόθεση με τα στα ταμεία πόσα είναι? Αυτή τη στιγμή στο ΚΕΑΟ είναι περίπου στα 12,5. Πόσα ευελπιστείτε να εισπράξετε με τη ρύθμιση? Επιστεύω σταδιακά μέχρι να ολοκληρωθεί η ρύθμιση, το 30% πιστεύω θα εισπραχθεί. Από εμπειρία το λέω. Τώρα κύριε Μπούρλου, να σας ρωτήσω εσάς. Το 30% εννοείται ότι θα ενταχθεί σε ρύθμιση. Ε? Ότι θα ενταχθεί σε ρύθμιση. Και θα εισπραχθεί. Και θα εισπραχθεί. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, για να πάμε στον κύριο Μπούρλου. Χρόνια πολλά, είναι 8 χρόνια. Μέχρι πρώτη βέβαια. 8 χρόνια λοιπόν, 30% είναι 3. Διαρέστε τα 3 εκατομμύρια δια 8, πόσο είναι? 400-500 εκατομμύρια το χρόνο. Γιατί να μην εισπραχθούν? Μικρό ναι, στόχο βάζω. Αυτό το ίδιο λέμε. Ότι μικρό θα στόχο βάζω. Να πω κάτι. Να πείτε για να κλείσουμε. Ναι, ναι, να πω το εξής, ότι εγώ θεωρώ ότι η ρύθμιση αυτή, με βάση την οποία μπορεί να κατεβαίνει δύο ασφαλιστικές κατηγορίες στον ΟΑΕ, είναι καλή. Δεν αρκεί όμως. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει άλλη προσέγγιση στο θέμα της ασφάλισης και στο ύψος των ασφαλιστικών μηνιαίων εισφορών. Θα πρέπει να πέσουν. Να το πούμε με απλά λόγια. Θα πρέπει. Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι είναι μονόδρομος προς αυτή τη λύση. Γιατί υπάρχει για το φαρμακευτή υπέρδαψη, νομίζω. Κύριε Μπορεί, εδώ. Τώρα τελευταία το κάνουμε. Τώρα τελευταία. Επιτρέψτε μου να πω. Να κλείσουμε, παρακαλώ. Δεν είναι μισό λεπτό, κύριε Ξένα. 11, 12, 13. Και μη καταβληθεί στις φορές του 14 στο ΡΟΕ, μέσω ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ, έχουν ασφαλιστική κάλυψη μέχρι 28 Δευτέρου του 2015. Πρώτον και δεύτερον, σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος Μπούρλος. Η ΕΣΕΕ, κύριε Μπούρλο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, μην παίρνουμε το ένα μέρος της πρότασης μείωση των εισφορών. Έκανε πρόταση και είπε, κύριος Κορκίδης και οι άλλοι. Γιατί είδα ότι αναδείχθηκε η πρόταση, αλλά μόνος προς το ένα σκέλος. Μείωση εισφορών, αλλά και μείωση παροχών πρότεινε. Αυτών των οποίων μειώνονται οι εισφορές. Ναι, ναι, ναι. Μην βάζουμε μόνο μείωση παροχές. Γιατί μετά θα αρχίσει άλλο ζήτημα. Κύριε Γκογκόρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μακάρι η αισιοδοξία σας να επιβεβαιωθεί, έτσι, για το καλό όλων. Η αισιοδοξία μου δείχνει αγώνα, διάθεση για πράξη και δουλειά. Πάντως έδειξε και σύγκρουση στις διαπραγματεύσεις. Να το κρατήσουμε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μπούρλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για εσάς για την παρουσία σας σήμερα μαζί μας. Δημήτρη, σας ευχαριστούμε και εσένα που μας βοήθησε στην κουβέντα μας. Και εσάς φυσικά για την παρουσία σας. Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να μεταφέρουμε όλα τα ερωτήματα που είναι πάρα πολλά, όπως σημαίνει πάντα όταν έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Θα ξανακάνουμε σύντομα εκπομπή για τα ασφαλιστικά. Μείνετε εδώ κόντρα 24 με τον Εμίλιο Λιάτσο και η κυρία Ξουλίδου, καλεσμένη του. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ακουστούν διάφορα πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν ακουστεί το τελευταίο 24ωρο. Το πρωί στα πρωί, να μην ξεχάσετε την κόντρα News. Από εμάς, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Κι εγώ θέλω να ζήσω. Κι εγώ θέλω να ζήσω. Κι εγώ θέλω να ζήσω. Κι εγώ θέλω να ζήσω.